Στο πέρασμα του χρόνου, κάποιοι άνθρωποι έμειναν ανεξίτηλοι στη μνήμη μας, χωρίς έπαρση, χωρίς αυτοπροβολή και αλαζονία, διακόνησαν πιστά την Εκκλησία και έγιναν σπουδαίοι, απαρνούμενοι τον εαυτό τους. Οι ισχυροί του κόσμου δεν τον δέχτηκαν. Οι άρχοντες δεν αναγνώρισαν την αυθεντία του. Οι επόμενοι τον παρερμήνευσαν ή τον καπηλεύτηκαν. Ο πατέρας του, Σέκουνδος, αρχιστράτηγος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, υπήρξε άρχοντας της μεγαλούπολης της Αντιόχειας της Συρίας. Η 19χρονη σύζυγός του Ανθούσα το 344 τον έφερε στον κόσμο. Λίγους μήνες αργότερα, ο ξαφνικός θάνατος του Σεκούνδου τον γέμισε ορφάνια. Η αριστοκρατική καταγωγή και οι ιδιαίτερες επιδόσεις του τον οδήγησαν στη σχολή του διάσημου Λιβάνιου. Ο ειδωλολάτρης σοφιστής στο γύρας του μαρτυρούσε: «Θα άφηνα τον Ιωάννη διάδοχό μου εάν δεν τον είχαν συλλήσει οι χριστιανοί». Ενώ, περιγράφοντας την Ανθούσα, έλεγε: «Βαβέ, τι θαυμάσιες γυναίκες μεταξύ των χριστιανών». Ο μοναχισμός υπήρξε το κεφάλαιο της ζωής του. Η μόνη συγκατάβαση που έκανε αναφέρεται στο τρυφερό συνέστημα της μητρικής στοργής. Η Ανθούσα, ταλαιπωρημένη από την πολυετή χειρία της, του ζήτησε να μην την εγκαταλείψει προτού πεθάνει. Οι ασκήσεις που έκανε ήταν υπερφυσικές. Δένονταν από τη σκεπή για να κοιμάται όρθιος, πληρώνοντας λίγο από το χρέος της ακόρεστης σάρκας. Οι συνασκητές του μαρτυρούσαν: «Ποτέ δεν ορκίστηκε, ποτέ δεν κατέκρινε, ποτέ δεν έβγαλε ψέμα το στόμα του, ποτέ δεν καταράστηκε, ποτέ δεν αργολόγησε». Ενώ ο ευλαβής μοναχός ησύχιος ο Σύριος είδε πως στάλθηκε ενοράματι από τον ουρανό ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος και παρέδωσε περγαμηνή στο μοναχό Ιωάννη λέγοντας: «Σου δίνεται η χάρις να ερμηνεύεις τις Θείες Γραφές». Εκεί συνέγραψε για την καθαρότητα της ιεροσύνης, για την τελειότητα της παρθενίας, για την ωφέλεια στην ασθένεια, για την κατάνοιξη, για την μετάνοια και την απομάκρυση της απόγνωσης. Η τετραετής διαβίωσή του στο κοινόβιο στεφανώθηκε με θαυματουργίες που τον έκαναν διάσημο. Τότε κατέφυγε στην έρημο, αλλά 2 χρόνια ακραίας κληραγωγίας έβλαψαν σοβαρά τα νεφρά του και τον ανάγκασαν να καταλήξει στους γιατρούς της Αντιόχειας. Ο αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας Μελέτιος χάρηκε με την παρουσία του και τον χειροθέτησε αναγνώστη. Ο Φλαβιανός, διάδοχος του Μελετίου, σε αγγελική οπτασία έλαβε μήνυμα να τον χειροτονήσει, διότι έμελε να φωτίσει την οικουμένη όλην. Έτσι, το 378 τον χειροτόνησε διάκονο και 5 χρόνια μετά ιερέα, ενώ ένα λευκό περιστέρι στάθηκε πάνω στον Άγιο την ώρα της χειροτονίας του. Την ίδια εποχή, αρχιεπίσκοπος στην Κωνσταντινούπολη ήταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, τον οποίον διαδέχτηκε ο Νεκτάριος μέχρι το 397, οπότε και κοιμήθηκε. Ο Μέγας Θεοδόσιος μοίρασε την αυτοκρατορία στους 2 γιους του, μαθητές του Μεγάλου Αρσενίου, δίνοντας στον Αρκάδιο την Κωνσταντινούπολη και στον Ονόριο τη Ρώμη. Η ανάγκη για πλήρωση του αρχιεπισκοπικού θρόνου από άνθρωπο αγνό οδήγησε την επιλογή μακριά από δουλικούς κόλακες, κοσμικά κριτήρια και τις φατρίες της πόλης στον ασυμβίβαστο καλόγερο της Αντιόχειας, τον Ιωάννη. Θα έλεγε κανείς πως επρόκειτο για εξυλαστήριο θύμα. Αλλιώς δεν θα ψάχναν στα αζήτητα της Αντιόχειας.
Να μην το κατάλαβε αυτό ο Ιωάννης. Για αρκετούς μήνες το απέφευγε. Το θέμα έληξε όταν ο έπαρχος της Αντιόχειας τον παγίδευσε έξω από την πόλη και με την απαγωγή του τον οδήγησε στη βασιλεύουσα. Στις 15 Δεκεμβρίου του 398 ο Ρακένδητος ασκήτης γίνεται αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης. Μπρος τους αυτοκράτορες και τους επιφανείς, ο ισχνός καλογεράκος με τα ρεό γέννη, τη φαλάκρα και βαθουλωτά μάγουλα, φαινόταν λίγος για τη θέση που αναλάμβανε. Η έναρξη της πλημαντορίας του σηματοδοτήθηκε με την πληροφόρηση του λαού του. Έγραψε πολλά για τους συνεισάκτους επισκόπους που συζούσαν με γυναίκες, για τους πλεονέκτες, για τους αδικούντας, για όσους φορτώνονται στολίδια και περνούν το χρόνο τους στους καθρέπτες, για όσους κτίζουν πολυτελέστατα σπίτια, για την ελεημοσύνη, τη βασίλισσα των αρετών, επισημένοντας πως τα πονεμένα παιδιά, οι φτωχοί και οι χείρες, πλεονάζουν. Ο ίδιος καθημερινά αρκούταν να τρώει χυλό κριθαριού, ενώ ανθρωπάρεσκα τραπέζια και ομοτράπεζους άρχοντες, αφού τα κατεδίκασε, τα αποστράφηκε παντελώς. Τα έσοδα της αρχιεπισκοπής του έγιναν νοσοκομεία και τοχοκομεία. Ενήργησε για ιεραποστολή στα μέρη της Φινίκης, της Τύρου, της Ιδόνος, της Γάζας, της Τρίπολης, κτίζοντας μοναστήρια και βαπτίζοντας. Στην Ουγγαρία ανέστειλε την αίρεση του αριανισμού. Σκύθες και Τάταρους έκανε χριστιανούς. Ο λόγος του γλυκής, χρυσός, ανακουφιστικός. Αυτός ο ακραίος καλογερίσκος συστήνει στους συζύγους: λόγια αγάπης να λες στη γυναίκα σου. Εγώ απ' όλα τη δική σου αγάπη προτιμώ. Ποτέ μην της μιλάς με τρόπο πεζό, αλλά με φιλοφροσύνη, με τιμή, με αγάπη πολύ. Υπήρξε λάτρης των κειμένων του Αποστόλου Παύλου και αυτή η πνευματική επικοινωνία κατεφάνει όταν ο Πρόκλος, στενός μαθητής του Αγίου, είδε τον Απόστολο επί τρεις ημέρες να μιλά στο αριστερό αυτή του Ιωάννη, ενώ εκείνος συνέγραφε την ερμηνεία των επιστολών του. Η ευθύτητά του υπήρξε παρημιώδης. Η σαρκολατρική ματιά ενός διακόνου του προς τον γυναικονίτη καυτηριάστηκε αμέσως με την τοποθέτηση καφασωτών στις θέσεις των γυναικών για να μην φαίνονται. Τον ευνούχο ύπατο ευτρόπιο που πρώτα κατήργησε τον νόμο για χάρη σε όσους καταφεύγουν στο ναό, μετά όταν ο ίδιος ο ευτρόπιος καταδικάστηκε και έτρεξε στο ναό να σωθεί, τον κατακεράβνωσε για την ασπλαχνία του. Αιρετικό άνθρωπο δεν ανέχτηκε να μπει στο ναό. Όταν προσπάθησε να επενδύει ο αυτοκράτορας Αρκάδιος για να γίνει δεκτός ο αιρετικός στρατηγός Γαϊνάς, του είπε: «Βασιλεύ, όπως εμείς δεν μετέχουμε στα κοσμικά, έτσι και εσύ δεν δικαιούσε να παίρνεις αποφάσεις για τα θρησκευτικά θέματα». Η γυναίκα του αυτοκράτορα Αρκαδίου, η Ευδοξία, υπήρξε ο ισχυρότερος αντίπαλός του. Η πλεονεξία της την οδήγησε σε έναν ανηλεή πόλεμο ενάντια του. Πρωτοεκδηλώθηκε όταν εκείνη θέλησε να αρπάξει την περιουσία κάποιου Θεοδωρίχου και με την επέμβαση του Αγίου δεν τα κατάφερε. Σε κάθε ατασταλία της τον έβρισκε μπροστά της. Κάποτε ένας παλατιανός της είπε: «Ευκολότερον θέλει μαλάξει της των σίδηρων παρά την γνώμη του Πατριάρχου». Η κορύφωση συνέβη με την καταπάτηση του αμπελώνα μιας χείρας της Καλλιτρόπης. Η εντολή του Αγίου τότε ήταν να απαγορεύσουν την είσοδο της αυτοκράτηρας στο ναό. Ο φοβερός θυμός της Ευδοξίας περιγράφηκε από τον ίδιο τον Άγιο λέγοντας: «Πάλιν Ηρωδιάς μένετε, πάλιν ταράτετε, πάλιν την κεφαλήν Ιωάννου ζητεί». Ο Αλεξανδρίας Θεόφιλος, ο Βερίας Ακάκιος, επίσκοπος της Βέρειας της Συρίας, του σημερινού Χαλεπίου,
ο Γαβάλων Σεβηριανός, ο Πτολεμαΐδος Αντίοχος, ο Χαλκιδόνος Κυρίνος και πολλοί άλλοι στάθηκαν κατηγοροί του Αγίου. Η ψευδοσύνοδος τον καθαίρεσε και ο Αρκάδιος υπέγραψε την εξορία του. Η απόφαση εκτελέστηκε νύχτα για να αποφευθεί η αντίδραση του κόσμου. Ένας φοβερότατος σεισμός που ακολούθησε αποδόθηκε στη Θεία Δίκη και ο Άγιος επιστράφηκε από την πόλη παρένεστο της Μαύρης Θάλασσας όπου είχε εξοριστεί πριν ακόμη φτάσει. Η επιστροφή του βέβαια δεν επέφερε ειρήνη. Ένα χρόνο μετά ο Αρκάδιος αναγκάστηκε να διατάξει τον Άγιο να μην λειτουργεί και να μην κηρύττει. Εκείνος αγνόησε τη διαταγή. Τότε, την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου, βία σύρθηκε από το θρόνο του και περιορίστηκε στο κελί του. Τέλος, διετάχθη πάλι η εξορία του με τον Αρκάδιο να λέγει «Αθώος είμαι εγώ από τις αμαρτίας ταύτης». Τις φήμες πίστεψε και ο Άγιος Επιφάνιος Επίσκοπος Κωνσταντίας Κύπρου που βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη και συμφώνησε στην εξορία του Αγίου. Ο Ιωάννης θα του γράψει «Συνεφώνησα στην εξορία μου, γίνοσκε ότι δεν θέλεις ήδη πλέον τον θρόνο σου», προφητεύοντας το θάνατο του Επιφανίου κατά την επιστροφή του στην Κύπρο. Ο Άγιος Επιφάνιος θα του γράψει «Και εσύ Ιωάννη δεν θέλεις προλάβει να χάσεις στον τόπο της εξορίας σου». Η σύλληψη και η εξορία του Χρυσοστόμου ξεσήκωσαν μεγάλες ταραχές. Πολλοί σκοτώθηκαν και καταπατήθηκαν κατά την ημέρα εκείνη. Ο Άγιος ψέλησε «Ισχύρα σου Κύριε παραδίδω την εκκλησία ταύτην και τον λαόν της να τους διαφυλάτης». Μια φλόγα που ξεκίνησε από τον επισκοπικό θρόνο ξέσπασε σε μεγάλη πυρκαγιά που απείλησε ακόμη και το παλάτι. Στα βάθη της Αρμενίας, στην Ουκουσό, ήταν η πρώτη στάση. Αν και με άθλια υγεία ο Ιωάννης κηρύττει, βαπτίζει και χειροτονεί. Μια νέα εξορία βαθύτερα, στην Αραβισό, υπέθεσαν πως θα τον σταματούσε. Το άκαμπτο φρόνημά του προκάλεσε την εκ νέου εξορία του νοτιοανατολικά της Μαύρης Θάλασσας στην Πιτιούντα. Κατά τη διαδρομή του εμφανίστηκαν προς ενίσχυση οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης, ο θεολόγος, λέγοντάς του «Χαίρε και εφραίνω Ιωάννη, διότι μέλης να έρθεις με θυμόν εις την βασιλεία των ουρανών». Η μεταφορά του αυτή τη φορά έγινε με τα πόδια και την εντολή να εξοντωθεί. Τη νύχτα που στάθμευσαν στο χωριό Κόμανα και κατέλησαν στο ναό του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου, ο μάρτυρας φανερώθηκε και τον ενίσχυσε. «Θάρση Ιωάννη, η αυριανή ημέρα θα μας ενώσει». Την επομένη παραπλανήθηκαν στη διαδρομή και ξαναγύρισαν στο ναό για να ξεκουραστούν. Ο Άγιος ζήτησε από τις μαθητές που τον ακολουθούσαν να του φορέσουν άμφια λευκά. Μπρος στην Αγία Τράπεζα έλαβε τη Θεία Κοινωνία. Συμπλήρωσε την αγαπημένη του φράση «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν» και παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού στις 14 Σεπτεμβρίου του 407, συμπληρώνοντας 63 χρόνια ζωής και μόλις 6 χρόνια αρχιεροσύνης. Οι μαθητές του Αγίου ζήτησαν δικαιοσύνη στην τότε Ορθόδοξη Ρώμη. Ο Πάπας Άγιος Ινοκέντιος αφόρησε τον Αρκάδιο και ο Αυτοκράτορας της Δύσης Ονόριος έγραψε του αδερφού του με σκληρή γλώσσα. Ο Αρκάδιος για μια ακόμη φορά μετάνιωσε και ζήτησε συγχώρεση. Θεωρώντας υπεύθυνη την Ευδοξία, την απομόνωσε στερώντας την από τις βασιλικές τιμές. Η Ευδοξία ήταν σε εγκυμοσύνη, χάνοντας πολύ αίμα, το παιδί πέθανε μέσα της και η ίδια μολύνθηκε. Με πολλή δυσκολία ξεψύχησε 3 μόλις μήνες μετά την εξορία του Χρυσοστόμου. Στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης ανέβηκε ο Άγιος Πρόκλος.
Όταν ο Θεοδόσιος ο μικρός, ο γιος του Αρκαδίου, έγινε αυτοκράτορας, έγινε λόγος για επιστροφή του Λιψάνου στην πόλη. Το 435 η Αποστολή στα Κόμανα με μεγάλη έκπληξη διαπίστωσε ότι δεν μπορεί να μετακινηθεί το Λιψανό του. Μια επιστολή συγγνώμης και παράκλησης του αυτοκράτορα που τοποθετήθηκε πάνω στη Λάρνακα επέτρεψε τη μεταφορά του άφθαρτου Λιψάνου του. Δια θαλάσσης το μετέφεραν στην πόλη και το τοποθέτησαν πάνω στο θρόνο. Μέσα σε ιαχές του κόσμου κράβγαζαν «Απόλαβε το θρόνο σου, Άγιε». Τότε ο Άγιος, 30 χρόνια νεκρός, σήκωσε το δεξί του χέρι και ευλόγησε το πλήθος λέγοντας «Ειρήνη πάση». Τότε έπαψε και το μνήμα της Ευδοξίας να τρέμει. Ο Άγιος παρομοίαζε τη ζωή του με τον βασανισμό των τριών παιδών εν δικαμίνο, αναμένοντας την λυτρωτική επέμβαση του Θεού. Σαν τον Απόστολο Παύλο έλεγε «Αν ήθελα να αρέσω στους ανθρώπους, δεν θα μπορούσα να είμαι δούλος του Χριστού». Έγραψε για την πολυτάρακτη ποιμαντορία του πως ο καθένας, ανεξαρτήτως των πειρασμών, οφείλει να μείνει εντός της Εκκλησίας. «Μένε εις την Εκκλησίαν και ου προδίδωσε υπό αυτής. Εάν φύγεις, ου και τία η Εκκλησία. Τι ούτων έχει μέγεθος η Εκκλησία. Πολεμουμένη νικά. Υβριζωμένη λαμπροτέρα καθίσταται. Κλειδονίζεται αλλού καταποντίζεται. Παλαιοί αλλού νικάται». Λόγια που γίνηκαν πράξη.